Το αντιλαμβάνομαι, κύριε Υπουργέ, ως απονομή δικαιοσύνης, αλλά και ως θεμέλιο λίθο για το μέλλον. Διότι κανένα μέλλον δεν μπορούμε να έχουμε διατηρώντας κρυμμένους σκελετούς στην ντουλάπα. Αλλά και κανένα μέλλον δεν μπορούμε να έχουμε αν δεν αποκαταστήσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη του πολίτη και της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Με ψυχραιμία, νυφαλιότητα, με σεβασμό στους κανόνες της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, αλλά και με αυστηρότητα, προσήλωση στο λαϊκό συμφέρον, έχουμε χρέος να καθαρίσουμε αυτή την καταχνιά, αυτή την γκρίζα ατμόσφαιρα που επικρατεί στην πολιτική ζωή της χώρας. Και σας διαβεβαιώνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα, αλλά και αύριο που θα αναλάβει τα ηνία, θα κάνει το παν για να αποδοθούν οι ευθύνες και να αποκατασταθεί η πεποίθηση στον πολίτη ότι κανείς δεν είναι υπεράνω της κριτικής και του νόμου. Αυτό ήταν και είναι το μόνο κίνητρό μας στην κατάθεση της πρότασης Εξεταστικής Επιτροπής για το μείζον οικονομικό αλλά και εθνικό θέμα των υποβρυχίων, που παρά τα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν εκταμιευθεί και ανήκουν στον ελληνικό λαό από το υστέρημά τους, το Δημόσιο Ταμείο, σήμερα σκουριάζουν στη στεριά, στερώντας μάλιστα από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας ένα ιδιαίτερα χρήσιμο όπλο. Επιτρέψτε μου όμως πριν πω στα συγκεκριμένα να σημειώσω και κάτι. Σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, όλη η υποεξέταση πολιτική πρόβαλαν το επιχείρημα ότι επιδιώκεται η πολιτική τους εξόντωση. Να σας θυμίσω τον κύριο Παπακοσταντίνου χθες, τον κύριο Τσοχατζόπουλο προχθές. Να σας θυμίσω τα επιχειρήματα με τα οποία το κόμμα του τελευταίου, και αν δεν κάνω λάθος προσωπικά τότε ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος, ξεπέρασε τον εαυτό του, υπερασπίζοντας και διακηρύσσοντας την αθωότητα του κ. Βενιζέλη, του κ. Τσοχατζόπουλου του 2005, αλλά και καταγγέλλοντας τις δόλιες προθέσεις των κατηγόρων του. Ας βγούμε όμως επιτέλους να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από όλα αυτά και ας προσπαθήσουμε να πάμε στην ουσία του ζητήματος, που πολύ φοβάμαι ότι και τώρα επιχειρείται να συσκοτιστεί με κραυγές για πολιτική εξόντωση και περιθωριών συνωμοσίας. Ποια όμως είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μία σκανδαλώδη υπόθεση των υποβρυχίων που ξεκίνησε το 2000 με τη σφραγίδα του κ. Τσοχατζόπουλου και κορυφώθηκε το 2010 με κύρια ευθύνη και με υπογραφές τότε των Υπουργών Άμυνας και Οικονομικών του κ. Παπακοσταντίνου και του κ. Βενιζέλου. Ξέρετε όλοι, ακόμα και όσοι δεν το ομολογείτε, ότι πρόκειται για μία υπόθεση με τόσα πολλά σκοτεινά σημεία, ώστε το λιγότερο το οποίο θα έπρεπε να πράξει η Βουλή θα ήταν δίχως άλλο να την εξετάσει σε βάθος. Κι όμως βρισκόμαστε για άλλη μια φορά μπροστά σε μια προσπάθεια συγκάλυψης, πάλι με το ίδιο επιχείρημα ότι δήθεν επιχειρείται η πολιτική εξόντωση. Ακόμα χειρότερα. Η αυτονόητη υποχρέωση της Βουλής να εξετάσει το θέμα σε βάθος εμφανίζεται ως απόπειρα ανατροπής κυβέρνησης. Έτσι κατασκευάζεται άλλος ένας εκβιασμός. Όποιος θεωρεί αναγκαία τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και τη διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης των υποβρυχίων, υπονομεύει το εθνικό έργο της κυβερνήσεως. Ειλικρινά δεν ξέρω αν αυτή την κατασκευή την έφτιαξε ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Βενιζέλος, ή αν ο κύριος Σαμαράς την αποδέχτηκε εκών άκων εκβιαζόμενος και αυτός από το σύμμαχό του. Άλλωστε μας έχουν μπερδέψει τώρα τελευταία. Ο κύριος Βενιζέλος είπε προχθές, δεν χρειάζεται εγώ να καλύψω. Δεν χρειάζεται ο κύριος Σαμαράς να καλύψει εμένα. Μήπως χρειαστεί να καλύψω και εγώ τον κύριο Σαμαρά?
Εγώ δεν ξέρω ποιος χρειάζεται να καλύψει ποιον. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ξέρω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ζωφερή ιστορία και εδώ εν ονόματι της κυβερνητικής σταθερότητας, της οποίας υποτίθεται θεμέλιος λίθος είναι ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, αποσταθεροποιείται η ίδια δημοκρατία και αγνοείται ένα πάνδημο με βάση τις δημοσκοπήσεις όλες. Αίτημα του ελληνικού λαού να υπάρξει κάθαρση και δικαιοσύνη. Πώς όμως μπορεί να αντέξει αυτή η αφόρητη για το λαό υποκρισία? Για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου δεν άνοιξε μύτη. Άνθρωποι καταστράφηκαν, δισεκατομμύρια άλλαξαν χέρια, αλλά ένοχος δεν υπήρξε. Η ληστεία στα ασφαλιστικά ταμεία, τα δομημένα ομόλογα, η Siemens, η λίστα Lagarde αγνοούνται και συγκαλύπτονται. Αποκορύφωμα τη συγκάλυψης, η άρνηση της κυβέρνησής σας, της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να δεχθεί το αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Και να σκεφτείτε ότι αποτελούσε τη μία και μόνη υπόσχεση του κ. Σαμαρά για τη μία και μόνη εξεταστική όταν ήταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ποια είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, η αξιοπιστία του κ. Σαμαρά, του Πρωθυπουργού, ο οποίος απουσιάζει σήμερα από την αίθουσα. Δεν έχει το θάρρος το πολιτικό να έρθει να υπερασπιστεί τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του. Τον αφήνει έρμεο. Δεν έρχεται να πάρει το λόγο. Ποια είναι η σχέση του με την αλήθεια όταν ως πρωθυπουργός της χώρας βγαίνει σε τηλεοπτική του συνέντευξη και ίσως είναι η μία και μοναδική πράξη υπεράσπισης, δεν μπορεί να πάει παραπέρα, και λέει για τα υποβρύχια έγινε προανακριτική και εξεταστική το 2011 και δεν του βρήκαν τίποτα, άρα είναι απόπειρα ενοχοποίησης και πολιτικής εξόντωσης. Δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός ότι το 2011 δεν έγινε καμία εξεταστική επιτροπή. Έγινε προκαταρκτική που αφορούσε μόνο έναν, τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Και για όλους μαζί τους υπουργούς υποτίθεται θα συνεδρίαζε διαρκής επιτροπή, η διαρκής ειδική επιτροπή εξοπλιστικών, στην οποία ο κύριος Βενιζέλος ούτε καν ως μάρτυρας δεν προσκλήθη. Πού έγινε λοιπόν εξεταστική? Δεν κατανοεί ο κύριος Σαμαράς ότι εκβιάζοντας τη Βουλή να μην δεχθεί σήμερα τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στο όνομα ότι απειλείται η κυβερνητική σταθερότητα, στην πραγματικότητα δεν σώζει την κυβέρνησή του. Μπαίνει και ο ίδιος στο κάδρο των ευθυνών. Δεν θυμάται τι έλεγε ο εκπρόσωπός του τότε, ο κ. Μιχελάκης, για την υπόθεση αυτή. Δεν θυμάται, να πάμε λίγο πιο μακριά, το 2005, τι έλεγε ο κύριος Βενιζέλος όταν απαιτούσε εντός της αιθούσης αυτής να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία συγγνώμη από τους ανθρώπους που ταλαιπώρησε, δηλαδή από τους κυρίους Τσοχατζόπουλο και Παπαντονίου. Ο πρώτος καταδικάστηκε, ο δεύτερος διώκεται. Κύριε κύριοι βουλευτές, εδώ και μέρες ξεκίνησε αυτό από την επίσκεψη τη δική μου και του Παναγιώτου Λαφαζάνη στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά με σκοπό να μας ενημερώσει η ηγεσία του πολεμικού ναυτικού και να δούμε τους εργαζόμενους. Αλλά και μετά κορυφώθηκε με την ερώτηση στον Υπουργό Άμυνας, τον κ. Ρώμο, για το θέμα των υποβρυχίων. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Βενιζέλος, με ιδιαίτερα νευρικές, θα έλεγα σπασμωδικές αντιδράσεις, με τον πιο εύγλωτο τρόπο, επιδεικνύει μία συμπεριφορά ενοχής. Το ΠΑΣΟΚ μόνο τη μέρα που πήγαμε στα ναυπηγεία εξέδωσε όχι μία, ούτε δύο, τρεις ανακοινώσεις. Ξέρετε, ακόμα και αν δεν είχαμε καμία υποψία για την εμπλοκή του κ. Βενιζέλου στην υπόθεση, η αντίδραση αυτή θα μας έβαζε σε υποψίες. Ακολούθησε η επίθεση προς τον Υπουργό Άμυνας για την απάντηση που έδωσε εδώ στη Βουλή στην ερώτησή μου, για τη φράση που είπε ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται τη σύσταση εξεταστικής.
Ακολούθησαν οι απειλητικές διαρροές ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Ακολούθησαν οι παραλυρηματικού χαρακτήρα απειλές και οι άθλοι αντιπερισπασμοί κατά του ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται ότι καθοδηγείται από σκοτεινά συμφέροντα. Ακολούθησε στα όρια της γραφικότητας πρόσκληση σε μονομαχία. Δηλώνω λοιπόν ευθύς εξ αρχής ότι δεν με αφορά ούτε και πρόκειται να ασχοληθώ με την λάσπη στον ανεμιστήρα προκειμένου να πεταχθεί η μπάλα στην εξέδρα και να ξεφύγουμε από το θέμα. Ούτε με τα εφάνταστα σενάρια περιμυστικών υπηρεσιών, ούτε με τα σενάρια πολιτικής εξόντωσης, ούτε εν πάση περιπτώσει με το είδος της υπεράσπισης που διάλεξε για τον εαυτό του αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Εφόσον αισθάνεται ο ίδιος κατηγορούμενος, έχει και το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του όπως νομίζει καλύτερα. Για να κλείσω το θέμα, ένα και μόνο θα πω. Θα διερωτηθώ πως είναι δυνατόν ένας κατά γενική ομολογία ευφυής άνθρωπος να μην κατανοεί ότι με αυτή τη συμπεριφορά δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να κραυγάζει ενοχή. Και στο κάτω-κάτω, τι αλήθεια είναι αυτό που πρέπει να κρυφτεί από το φως μιας εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, η οποία μάλιστα, εάν συσταθεί, θα έχει την πλειοψηφία στη σύνθεσή της των δύο κομμάτων που απαρτίζουν σήμερα την κυβέρνηση. Εκτός αν είναι αυτός ο φόβος, ότι ακόμα και στα μέλη που απαρτίζουν σήμερα την κυβέρνηση υπάρχει θέμα. Και πόσο κοντόθωρο είναι να νομίζει κανείς σε τελική ανάλυση ότι αν σήμερα καταφέρετε να αποφύγετε τη σύσταση εξεταστικής, που σε φυσιολογικές συνθήκες, επαναλαμβάνω, εσείς θα έπρεπε να ζητάτε, πόσο κοντόθωρο είναι να νομίζετε ότι θα ξεμπερδέψετε και θα κουκουλώσετε την υπόθεση. Γιατί? Γιατί εδώ δεν είναι η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχουμε 4 υποβρύχια που σκουριάζουν και 1.200 εργαζόμενους που δεν έχουν να κάνουν Χριστούγεννα, είναι στο δρόμο. Πώς θα ξεμπερδέψετε με αυτά? Πώς θα τα κρύψετε κάτω από το χαλί? Δεν χωράνε 4 υποβρύχια κάτω από το χαλί. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι θεωρητικό. Το πρόβλημα είναι πρακτικό, υπαρκτό, βοά. Και σας υποχρεώνει να δώσετε λύσεις και απαντήσεις, κύριε Υπουργέ, και σε εσάς μιλώ. Διότι εξαιτίας των επιλογών που έγιναν, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά βρίσκονται σήμερα σε δεινή θέση. Ολοκένουργα υποβρύχια σήμερα βρίσκονται εγκαταλελειμμένα. Τα ναυπηγεία είναι ανασφάλιστα. Κάθε μέρα που περνάει ο κίνδυνος ενός καταστροφικού ατυχήματος γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερος. Την ίδια στιγμή το ελληνικό δημόσιο παραμένει εντελώς ακάλυπτο για τα τεράστια ποσά που έχει να πληρώσει. Απέναντί του έχει ανύπαρκτες εταιρείες φαντάσματα, αναξιόχρεες, με ελάχιστης αξίας μετοχικό κεφάλαιο, 25.000 λίρες. Εταιρείες που δεν έχουν επενδύσει ούτε μισό ευρώ για την ανάπτυξη των ναυπηγείων, τη στιγμή που έχουν εισπράξει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Το ελληνικό δημόσιο έχει πληρώσει από το 2000 έως σήμερα 2,4 δις, εκ των οποίων 362 εκατομμύρια μετά το 2010, όταν κόβατε με αποφάσεις εδώ μισθούς και συντάξεις και βάζετε χαράτσια. Και τούτη τη στιγμή, αντί 7 υποβρυχίων, το πολεμικό ναυτικό έχει μόνο ένα, κύριε Υπουργέ. Από αυτά ένα. Βεβαίως, έχουμε και άλλα. Αλλά αν είναι να είμαστε εντάξει με αυτά που έχουμε, γιατί τα παραγγείλαμε? Το ελληνικό δημόσιο, λοιπόν, σήμερα έχει να αντιμετωπίσει, εκτός του υπαρκτού αυτού προβλήματος που δεν μπαίνει κάτω από το χαλί, και μία αγωγή από τη μεριά των ψευδοεπενδυτών, που ζητάν αποζημίωση ύψους ενός δις τη στιγμή που τα ναυπηγεία βρίσκονται σε κατάρρευση. Κύριε Υπουργέ, ποιος είναι αλήθεια υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση? Ποιος θα δώσει λόγο για τα εκατομμύρια ευρώ που σπαταλήθηκαν? Ποιος θα λογοδοτήσει
για τη συμφωνία πλαίσιο και την εκτελεστική συμφωνία με τον ψευτοεπενδυτή κύριο Σάφα και τις εταιρείες του. Η σύμβαση που υπέγραψε τότε Υπουργός Άμυνας αποτελεί μνημείο αδιαφάνειας και σκανδαλωδών όρων σε βάρος του ελληνικού δημοσίου με πρόσχημα τη σωτηρία των ναυπηγείων. Πρόκειται για μια σύμβαση που αποκλίνει δραματικά από τα συνήθη στις δημόσιες συμβάσεις. Οι πληρωμές στη σύμβαση αυτή δεν συνδέονταν με κανένα τρόπο με την πρόοδο του έργου, αυτό πρωτοφανές. Το ελληνικό δημόσιο με δύο λόγια συμφώνησε να πληρώνει χωρίς να ελέγχει την πρόοδο των εργασιών στα υποβρύχια. Και οι εργασίες αυτές, όπως φαίνεται, δεν ξεκίνησαν ποτέ από το Σεπτέμβριο του 10, όταν η εκτελεστική συμφωνία μπήκε σε ισχύ. Έγιναν 5 εκταμιεύσεις τη στιγμή που εδώ παίρνατε αποφάσεις λιτότητας, περικοπές και χαράτσια. 5 εκταμιεύσεις. Ποιες ήταν οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου ότι το έργο προχωρούσε κανονικά στις ημερομηνίες που γινόντουσαν οι εκταμιεύσεις χρημάτων? Και δεν τελειώνουν εδώ τα ερωτήματα. Ο τότε Υπουργός Άμυνας οφείλει να απαντήσει αν όταν πλήρωνε είχε στα χέρια του τα υπεργολαβικά συμβόλαια των ναυπηγείων με τη γερμανική Χαντεβέ, που ήταν και η μοναδική εταιρεία με την τεχνογνωσία που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση του έργου. Θα πρέπει να εξηγηθεί και κάτι ακόμα. Για ποιο λόγο, κατά παράβαση κάθε συναλλακτική συνήθειας, απαλλάχθηκε ο κύριος Σάφα ως ανάδοχος του έργου από την υποχρέωση καταβολής εγγυητικών επιστολών προκαταβολής καλής εκτέλεσης και εγγυητικής περίοδου μετά την παράδοση? Με αυτόν τον τρόπο, το ελληνικό δημόσιο είναι σήμερα απολύτως ακάλυπτο για τις υπερβολικές αξιώσεις του κυρίου Σάφα και των διαφόρων εταιριών του. Δεν έχει δηλαδή καμία εγγύηση για τα τεράστια ποσά που εκταμιεύθηκαν και έχουν σήμερα χαθεί. Ποιος θα δώσει, κύριε Υπουργέ, απαντήσεις για όλα αυτά? Στα φλέγοντα ερωτήματα που αφορούν το δημόσιο χρήμα, γιατί, για παράδειγμα, απαλλάχθηκαν οι Γερμανοί πρώην ιδιοκτήτες των ναυπηγείων έναντι κάθε απέτηση του ελληνικού δημοσίου από φορολογικές απάτες τις οποίες διαπίστωσε το ΣΔΟΕ, και μάλιστα αυτό έγινε νόμος με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο που έφερε ο εισηγητής ο κ. Βενιζέλος το 2010, τον Οκτώβριο? Τα ερωτήματα συνεχίζονται και αναμένουν απάντηση. Όλα όμως, όπως σας είπα μέχρι σήμερα, είναι λεπτομέρειες μπροστά στο μεγάλο θέμα που εγείρεται από την υπογραφή και την εκτέλεση της σύμβασης στα ναυπηγεία. Κύριε Υπουργέ, θέλω μία απάντηση. Κύριε Υπουργέ, θέλω μία απάντηση. Ποιος είναι η ιδιοκτήτης των ΕΝΑΕ σήμερα? Πρέπει να ξέρουμε. Διότι διαβάζοντας την εκτελεστική συμφωνία, αγοραστής των μετοχών των ΕΝΑΕ εμφανίζεται η εταιρεία Abu Dhabi Mar, για την οποία μάλιστα ο κ. Βενιζέλος την τότε συζήτηση στη Βουλή έλεγε, και σωστά λέω εγώ, ότι είναι μια εταιρεία η οποία εξαιτίας της παρουσίας της σε 53 χώρες, σε 53 πολεμικά ναυτικά, έχει τη δυνατότητα να φέρει δουλειές, να φέρνει παραγγελίες. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, προφανώς, και επίστη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να ψηφίσει την κύρωση αυτής της σύμβασης. Ένα μήνα αργότερα όμως, πάλι ο κύριος Βενιζέλος έρχεται με την ίδια τροπολογία για την οποία απαλλάσσει τη ΧΑΝΤΕΒΕ για τις απαιτήσεις που είχε το ΣΔΟΕ προσδιορίσει, αντικαθιστά με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο την Abu Dhabi Mar με την Privinvest, με άλλη εταιρεία. Παρανόμως δε, διότι δεν μπορείς με τροπολογία που αναφέρεται σε νόμο που κυρώνει σύμβαση να αλλάζεις τον νόμο που αφορά συγκεκριμένη σύμβαση χωρίς να αλλάξεις και τη σύμβαση, αλλά αυτό δεν είναι θέμα τώρα που θα ασχοληθούμε, διότι είναι πολιτικά τα ζητήματα, όχι νομικά. Η Πριμβιβές λοιπόν παρουσιάζεται ως συνδεδεμένη εταιρεία με την Abu Dhabi Mar.
Από πού προκύπτει αυτή η σύνδεση? Ποτέ δεν διευκρινίστηκε, ούτε τότε ούτε σήμερα. Από την Abu Dhabi Mar, λοιπόν, μια εταιρεία θυγατρική του Abu Dhabi, το Abu Dhabi Fund, που ελέγχεται από την πριγκιπική οικογένεια και άρα είναι αξιόχρεη για κάθε πιθανή οφειλή της στο ελληνικό δημόσιο, περνάμε σε μια εταιρεία αγνώστων στοιχείων, ιδιοκτησίας του κυρίου Σάφα, με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 25.000 λιρών. Γιατί αυτή η αλλαγή, πώς δικαιολογείται, δεν πήραμε απαντήσεις. Έγινε ο οποιοσδήποτε έλεγχος από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως είχε γίνει για την περίπτωση της Abu Dhabi Mar, από τη Λαζάρ τότε. Δεν έγινε. Όμως υπάρχουν σήμερα, από ό,τι βλέπω, στοιχεία που πρέπει να εξετάσουμε. Αλλά δεν είναι καινούργια στοιχεία για μας. Εκείνη την εποχή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, καταθέτει ερώτηση. Και ζητά από τον τότε Υπουργό Άμυνας να το απαντήσει, εάν έχει ακούσει τίποτα για την μετάβαση στην Privinvest και αν η Privinvest ανήκει, αν τα ΕΝΑΕ ανήκουν στην Privinvest ή σε κάποια άλλη εταιρεία. Σήμερα βλέπουν το φως της δημοσιότητας στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πιθανότατα ούτε η Privinvest είναι ιδιοκτήτρια των ναυπηγείων, αλλά ότι οι μετοχές τους ανήκουν σε μία ενδιάμεση εταιρεία, την Hearn 2, που συνέστησαν οι Γερμανοί πρώην ιδιοκτήτες των ναυπηγείων ως ενδιάμεση. Χρησιμοποιώντας δηλαδή την Privinvest ως κέλυφος, ώστε πάλι τα ναυπηγεία να είναι στη δική τους δικαιοδοσία. Και ρωτάμε εμείς, καταθέτοντας αυτή την πρόταση για εξεταστική, και εδώ που σας έχουμε απέναντί μας, κύριε Υπουργέ, κύριε Βενιζέλε, είναι αλήθεια αυτό? Το γνωρίζατε αυτό, αν είναι αλήθεια, όσο οφείλατε να το γνωρίζετε, γιατί πράγματι μπορεί και να μην το γνωρίζατε. Το γνωρίζατε αν είναι έτσι? Όταν υπογράφατε για την εκταμείευση αυτών των 360 εκατομμυρίων ευρώ. Και αν είναι αληθές, πώς είναι, και το γνωρίζατε εν πάση περιπτώσει, πώς γίνεται να δίνετε εντολές εκταμείευσης ποσών προς τα ΕΝΑΕ τη στιγμή που δεν τηρείται ο πλέον ουσιώδης όρος της σύμβασης, δηλαδή η απόκτηση των ναυπηγείων από την Abu Dhabi Mar και αργότερα με την τροπολογία που καταθέσατε από την Privinvest? Καταβλήθηκαν 362 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 250 εκατομμύρια πήγαν στα ΕΝΑΕ και τα υπόλοιπα στη ΧΑΝΤΕΒΕ. 250 εκατομμύρια στα ΕΝΑΕ. Αλλά οι εργαζόμενοι απλήρωτοι, τα ναυπηγεία εγκαταλελειμμένα, τα υποβρύχια ανασφάλιστα, η εφορία απλήρωτη. Και ρωτάμε, τι γίνανε αυτά τα 250 εκατομμύρια? Γιατί δεν γίνεται ένας έλεγχος τους ΔΟΕ στα βιβλία των ΕΝΑΕ για να μάθουμε πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Είναι παράλογο αυτό που ρωτάμε? Πώς εκταμιεύθηκαν αυτά τα ποσά όταν μέτοχοι των ναυπηγείων αντί της Abu Dhabi Mar ή έστω της Privinvest είναι μια εικονική γερμανική εταιρεία, η Hearn 2, η οποία δεν γνωρίζουμε σε ποιους ανήκει? Είναι το ερώτημά μου που έχω καταθέσει σήμερα τρεις φορές στον Υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, να μας πει. Διότι υπήρχε και μια Hearn, η πρώτη, που ανήκε στη ΧΑΝΤΕΒΕ. Και όλα αυτά όταν από τις 22 Σεπτεμβρίου του 2010 υπάρχει το μετοχολόγιο της Privinvest, της των ΕΝΑΕ, και άρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας οφείλει να γνωρίζει. Δεν ξέρω αν γνωρίζει. Κύριε Υπουργέ, θα χαρώ ιδιαίτερα να πάρετε το λόγο να τοποθετηθείτε σε αυτό. Έστω και αυτή είναι μια απάντηση. Τα ερωτήματα όμως είναι υπαρκτά. Μπορώ, γιατί παρακαλώ, ακούστηκε και στάνε την άκουσα. Σας θύμισα κάτι.
Ότι ο Υπουργός Γησαμινής είναι οι πελάτες του ναυπηγείου. Τα ερωτήματα που θέτεται είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να πάρουμε τα υποβρύχια. Ερευνούμε, ψάχνουμε, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Πριν από λίγο εκτενέστατα παρουσίασα μπροστά σας και είσαστε κι εσείς παρόν ποια η διαδικασία τελικά επελέγει. Το αντικείμενο όμως της σημερινής συζήτησης εδώ είναι για το κατά πόσο χρειάζεται Εξεταστική Επιτροπή. Τα υπόλοιπα ερωτήματά σας ευχαριστώ να απαντήσουμε και είπα πρωτήτερα ότι αν θέλετε μπορούμε να μεσολαβήσω στο Υπουργείο Ανάπτυξης να σας δοθούμε ως λεπτομέρειες. Κύριε Υπουργέ, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο καταθέτουμε την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή. Επειδή διαισθανόμαστε και εμείς πιστεύω όμως και η πλειοψηφία των ελληνικού λαού ότι αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα απαιτούν καθαρές απαντήσεις. Και αν δεν υπάρχουν καθαρές απαντήσεις, απαιτείται διερεύνηση. Να λοιπόν, γιατί χρειάζεται Εξεταστική Επιτροπή. Δεν πρέπει να διευκρινιστούν αυτά τα ερωτήματα? Δεν δικαιούται ο ελληνικός λαός απαντήσεις? Διότι με βάση όλα όσα περιέγραψα πιο πριν, αν είναι αληθή, επαναλαμβάνω, εγώ θέτω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Λέω, αν είναι αληθή, εδώ βρισκόμαστε μπροστά στο κόλπο του αιώνα, σε ένα κόλπο γκρόσο από την πλευρά των Γερμανών. Με θύμα βεβαίως στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Ελληνικό Δημόσιο. Κόλπο γκρόσο. Τι εννοώ κόλπο γκρόσο? Έρχονται και παίρνουν τη δουλειά, δίνουν μίζες μέσα από την ύποπτη διαδρομή των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, τη γνωστή ιστορία του Χατζόπουλου. Δεν ολοκληρώνουν το έργο τους και όχι μόνο δεν πληρώνουν για την καθυστέρηση, όχι μόνο δεν εκπίπτουν οι εγγυητικές τους, αλλά φτιάχνουν μια παρένθετη ενδιάμεση με έναν ακυράνθρωπο από το Λίβανο, αναβαθμίζουν την εργολαβία, παίρνουν 1 δις σε καιρό κρίσης, γλιτώνουν και τα 260 εκατομμύρια που υπολείπονταν από τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, γλιτώνουν και τον έλεγχο του ΔΟΕ για τα παλιά αμαρτωλά αντισταθμιστικά ωφελήματα με την τροπολογία του κ. Βενιζέλου. Ταΐζουν και την παρένθετη εταιρεία με τη συνέχιση των πληρωμών. Βαράνε και μια ωραία διάλυση των ναυπηγείων, αφήνουν απλήρωτους εργαζόμενους, δεν βάζουν ούτε βίδα στα υποβρύχια αφήνοντάς τα να σαπίζουν και έρχονται από πάνω και καταγγέλουν και το ελληνικό δημόσιο διεκδικώντας αποζημίωση 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτή, εδώ βρισκόμαστε, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Μια απίστευτη απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, αν είναι αληθή τα στοιχεία τα οποία καταθέτω προς διερεύνηση. Ούτε detective είμαι, ούτε μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι πραγματικά η αλήθεια. Σας καλούμε να μας την πείτε. Έχετε διατελέσει υπουργοί, έχετε ευθύνη, είστε κυβέρνηση. Δώστε μας λοιπόν μια απάντηση. Ισχύουν ή δεν ισχύουν όλα αυτά? Μπορεί, επαναλαμβάνω, και να ισχύουν, αλλά να μην τα γνωρίζατε. Να πέσατε κι εσείς θύματα της απάτης, είναι και αυτό μια απάντηση δεχτή. Μετά από όλα αυτά όμως, θα συνεχίζετε να το παίζετε πόντι ή πιλάτη και θα καταψηφίσετε την πρόταση για εξεταστική? Αυτό το ερώτημα απευθύνεται σε όλους τους βουλευτές. Και της Δημάρ και του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν έχετε καμιά δικαιολογία να το κάνετε. Μπροστά σας έχετε 2 επιλογές. Η μία είναι η επιλογή της διερεύνησης αλήθειας και η άλλη είναι η επιλογή της συγκάλυψης. Μην νομίζετε όμως ότι τελικά θα καταφέρετε σε αυτή την υπόθεση να γλιτώσετε από την αλήθεια. Σε αυτή την υπόθεση η αλήθεια δεν θα μπορέσει να κρυφτεί για πολύ. Όσο τα υποβρύχια σκουριάζουν, η αλήθεια θα αναζητά πεισματάρικα διέξοδο και θα βρει διέξοδο. Απλά όσοι θα καταψηφίσετε αυτή την πρόταση, θα έχετε και εσείς επομιστεί μία ευθύνη που δεν σας αναλογεί. Η επιλογή είναι δική σας.